Καθημερινά λόγια του Θεού. Ποια πράγματα συνιστούν τη φύση ενός ανθρώπου? Εσύ γνωρίζεις μόνο τη διαφθορά, την ανυπακοή, τις ελλείψεις, τις ατέλειες, τις αντιλήψεις και τις προθέσεις του ανθρώπου και δεν είσαι σε θέση να ανακαλύψεις αυτά που βρίσκονται εντός της φύσης του. Γνωρίζεις μόνο το εξωτερικό στρώμα, χωρίς να είσαι σε θέση να ανακαλύψεις την προέλευσή της και αυτό δεν αποτελεί γνώση της φύσης του ανθρώπου. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν αυτά τα επιφανειακά πράγματα ως φύση του ανθρώπου, λέγοντας «Κοίτα, εγώ κατανοώ τη φύση του ανθρώπου. Αναγνωρίζω την αλαζονία μου». Αυτή δεν είναι η φύση του ανθρώπου? Η αλαζονία αποτελεί μέρος της φύσης του ανθρώπου και αυτό είναι γεγονός. Εν τούτης, δεν αρκεί να το αναγνωρίζει κανείς από δογματική άποψη. Τι σημαίνει να γνωρίζει κάποιος τη φύση του? Πώς μπορεί να καταστεί γνωστή? Μέσα από ποιες πλευρές μπορεί να καταστεί γνωστή? Επιπλέον, πώς ακριβώς θα πρέπει να εξεταστεί η φύση κάποιου μέσα από τα πράγματα που αποκαλύπτει κανείς? Πρώτα απ' όλα, μπορείς να δεις τη φύση του ανθρώπου μέσα από τα ενδιαφέροντά του. Για παράδειγμα, σε μερικούς αρέσει ιδιαίτερα ο χορός. Σε ορισμένους αρέσουν ιδιαίτερα οι τραγουδιστές ή οι κινηματογραφικοί αστέρες και κάποιοι ειδωλοποιούν ιδιαιτέρως ορισμένους διάσημους. Από αυτά τα ενδιαφέροντα μπορούμε να δούμε ποια είναι η φύση των ανθρώπων αυτών. Για παράδειγμα, μερικοί μπορεί πραγματικά να έχουν ως είδωλό τους κάποιο τραγουδιστή, ακόμη και σε σημείο να έχουν αιμονή με την κάθε κίνηση, το κάθε χαμόγελο και την κάθε λέξη του τραγουδιστή. Εστιάζουν στον τραγουδιστή και φωτογραφίζουν μάλιστα ό,τι φορά ο τραγουδιστής και το μιμούνται. Τι δείχνει το συγκεκριμένο επίπεδο ειδωλοποίησης για τη φύση αυτού του ανθρώπου? Δείχνει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει μόνο αυτά τα πράγματα στην καρδιά του και όχι τον Θεό. Όλα τα πράγματα που σκέφτεται, αγαπά και αναζητά αυτός ο άνθρωπος, προέρχονται από τον Σατανά. Καταλαμβάνουν την καρδιά του ατόμου αυτού, η οποία παραδίνεται σε αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Αν κάτι αγαπιέται ακραία, τότε μπορεί να καταστεί όλη η ζωή κάποιου και να καταλάβει την καρδιά του, αποδεικνύοντας πλήρως ότι το άτομο είναι λάτρης ειδώλων που δεν επιθυμεί τον Θεό, μα αντιθέτως αγαπά τον διάβολο. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η φύση ενός τέτοιου ατόμου αγαπά και λατρεύει τον διάβολο, δεν αγαπά την αλήθεια και δεν επιθυμεί τον Θεό. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να βλέπει κανείς τη φύση κάποιου? Είναι απόλυτα σωστός. Έτσι αναλύεται διεξοδικά η φύση του ανθρώπου. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι εξειδανικεύουν ιδιαιτέρως τον Παύλο. Τους αρέσει να βγαίνουν έξω και να δίνουν ομιλίες και να κάνουν έργο. Τους αρέσει να παρευρίσκονται σε συγκεντρώσεις και να κηρύττουν. Τους αρέσει να τους ακούν οι άνθρωποι, να τους λατρεύουν και να περιστρέφονται γύρω τους. Τους αρέσει να έχουν κύρος στο μυαλό των άλλων και το εκτιμούν όταν οι άλλοι τιμούν την εικόνα που παρουσιάζουν. Ας αναλύσουμε τη φύση τους μέσα από αυτές τις συμπεριφορές. Ποια είναι η φύση τους? Αν πράγματι συμπεριφέρονται έτσι, τότε αρκεί να δείξουν ότι είναι αλαζόνες και επιρμένοι. Δεν λατρεύουν καθόλου τον Θεό. Επιδιώκουν υψηλότερη θέση και επιθυμούν να έχουν εξουσία πάνω στους άλλους, να τους καταλαμβάνουν και να έχουν κύρος στο μυαλό τους. Αυτή είναι η κλασική εικόνα του Σατανά. Οι πτυχές της φύσης τους που ξεχωρίζουν είναι η αλαζονία και η έπαρση. Μία απροθυμία να λατρεύουν τον Θεό και μία επιθυμία να λατρεύονται από τους άλλους. Τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να σας προσφέρουν μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα της φύσης τους.